Πολύ καλή σας πέρα σε όλους. Κύριε, ευχαριστώ, δεν υπάρχουν λόγια, δηλαδή, για σας όσοι είσαστε εδώ. Ένας ξένος, ένας άνθρωπος, από τόσο μακριά, όταν ήρθε και σκοτώσανε οι χριστιανοί, οι φασίστες, ο πατέρας του, η μητέρα, όταν ήρθαν εδώ από τόσο μακριά, λέγανε, εμείς λέγαμε, νομίζαμε, ποιος θα είναι δίπλα μας. Και όταν ήσασταν πάρα πολλοί και χιλιάδες δίπλα, αυτοί λέγανε υπάρχει ανθρώπια, υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει, εμείς τώρα είχαμε ένα πόνο που δεν τελειώνε ποτέ. Και όταν η μητέρα ήρθε σε αυτό το σημείο και το είδε κόσμο με αγάπη, με στήριξη, με αλληλεγγύη, τότε έλεγε είναι άνθρωποι που αν υπάρχουν και κακοί, αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι άνθρωποι και δειγματικοί άνθρωποι. Εμείς, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, από πρώτη μέρα 2010, όταν αρχίσανε οι φασίστες με μπλούζες και τέτοια, δώσαμε μάχη γιατί υπήρχε ένα κλέμα, κύριε Χρυσό. Υπήρχε ένα κλέμα. Αλλιώς, αν δεν υπήρχατε εσείς, αν δεν υπήρχε άνθρωποι, αν δεν υπήρχαν νόμοι, κάπως τέτοιο. Εγώ λέω νόμοι δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ όταν δεν κουνάτε εσείς. Δηλαδή, 3 χρόνια οι χρυσιευγίτες χτυπήσανε όχι δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι και ποτέ δεν συλλήφθηκε κανένας. Ήταν πρώτος όταν πρώτη φορά όταν σκοτώσανε τον Σαζάρ Λουκμάν, τότε ήταν πρώτος χρυσιευγίτες που συλλήφθηκε. Ζήτω ανθρώπια, ζήτω αλληλεγγύη, λέω ποτέ ξανά φασισμό, ποτέ ξανά ρατσισμό. Και εσείς που είσαστε παρόν, να υπάρχει συνέχεια αυτό το παρόν, γιατί κάθε άνθρωπος να αισθάνει, εμείς μπορούμε με σεβασμό για να ζήσουμε. Ο αδερφός μας δεν ζει, αλλά πάλι είναι ανάμεσα μας, μέσα σε καρδιές μας. Ευχαριστούμε και γεια σας.